Έλα, πού πάμε τώρα. Σ' άρεσε όμως. Τι να μ' άρεσε, εσύ που τρως αυτά τα σούσι και όλες αυτές τώρα τις τεχνοτροπίες, όλα αυτά τα νέα. Πάγε ναι μας Βόρεια Ελλάδα τώρα θέλω. Πού θες να πάμε, περιοχή. Ψηλά, ψηλά, προς τη Θεσσαλονίκη μεριά. Πάμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, έτσι, αξιός Βαλμάδας, Ανατολικό λέγεται εκεί, Ανατολικό Θεσσαλονίκης. Το Ανατολικό είναι Κωμόπολη και έδρα ομώνυμης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Δέλτα της Θεσσαλονίκης. Περίπου, κάτι λιγότερο από 3.000 πρέπει να έχει, δεν τους έχω μετρήσει και έναν, έτσι. Το Ανατολικό βρίσκεται στην Ανατολική Όχθη του ποταμού Αξιού και απέχει 25 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Βαλμάδα λεγόταν επί τουρκοκρατίας από τους κατοίκους που ονομάζονταν Βαλμάδες επειδή ήταν αλωνιστές με άλογα. Έλα. Αλώνι. Ξέρεις τι κάνανε, έτσι. Βάζαν το άλογο, το αλώνι, έτσι γύριζαν το χώμα τότε. Πολύ δύσκολο, Νίκο, συνθήκες. Δεν είναι όπως σήμερα που παίρνει άλλο το τρακτέρ και πηγαίνει. Με το έμβλημα της ομάδας, ναι, είναι το άλογο. Γι' αυτό. Φιλοπροοδευτικό σύλλογος Αξιός Ανατολικού. Αλλά οι ντόπιοι τον λένε Αξιός Βαλμάδας, έτσι. Το 1954 ιδρύθηκε η ομάδα. Έχει εγκαταστάσεις πραγματικά που θα ζήλευαν και ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών. Έχει αρκετά τμήματα, πάνω από 100 παιδιά, 6-7 τμήματα, τεχνικό διευθυντή και 8 προπονητές. Και όχι μόνο αυτό, πραγματικά είναι άξιοι οι άνθρωποι σε αυτό που κάνουν. Θα σου πω το λόγο. Για γιατί. Επί του πρακτέου που λέμε. Θα πείσει τη βαθμολογία κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι αγωνίζονται στη Β' Εραστεχνική στον πρώτο όμιλο. Κάνανε μία νίκη και μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Στην πρώτη αγωνιστική που ιτήθηκαν στη Μεσημβρία 2-1, Μεσημβρία Αξιός 2-1, είχαν 9 απουσίες. Στην βασική ενδεκάδα, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, ξεκίνησαν 4 παιδιά βασικοί 15 ετών και έγινε αλλαγή, μπήκε αλλαγή τερματοφύλακας επίσης 15 ετών. Έλαρες. Ναι. Ο Μπουδουρής, 15 ετών, δηλαδή παίξανε με 5 παιδιά μέσα, 15 ετών. Μπράβο, μπράβο τους. Πραγματικά, μπράβο. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειά, έτσι τώρα. Μπράβο. Αυτό που λέμε δίνουνε, αυτό που λέμε ότι 15 ετών και τον βάζεις στον άλλον, βάλε τον 14-15 ετών. Αν δεν παίξεις αυτό το επίπεδο, να πάρει εμπειρίες, θα περιμένει αυτάς. Αυτό που λέγανε τα παλαιά χρόνια, 25 ετών, ταλέντο. Ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον. Όχι, λέμε για τους ανθρώπους. Σας μείνουμε εδώ. Σε ερασιτεχνικό επίπεδο είναι σημαντικό. Ας μείνουμε. Και όχι μόνο αυτό. Και είναι και για την περιοχή μεγάλο πράγμα, έτσι. Να παίζουν τα παιδιά τους βασικοί στην ομάδα. 15 ετών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο τους. Με χρώματα το πράσινο, λοιπόν. Η ομάδα του Αξιού σε δύο αγωνιστικές έχει καταφέρει να πετύχει μία νίκη και έχει και μία ήττα. Στη βαθμολογία προηγείται η Δάφνη Ακροποτάμου με 6 βαθμούς, όσους έχει και ο Μακεδονικός Γέφυρας. 4 έχει ο ΠΑΟ Κουφαλίων, το θυμάσαι από Γάμα Εθνική κλπ. Τα κουφάλια. Από 3 έχουν ο Αξιός Ανατολικού, ο Οδυσσέας Κορδελιού, άλλη ιστορική ομάδα. Βέβαια. Παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είναι ο πρώτος όμιλος αυτός που σας λέμε. 3 βαθμούς έχει και η Αστραπή Δενδροποτάμου. Κοίτα, Ακροπόταμος, Δενδροπόταμος. Ο Φίλιππος Ελεούσας, ο Εθνικός Μετεώρων. Και αυτή η ομάδα έχει παίξει σε επίπεδο, αν θυμάμαι καλά, τα Μετέωρα έχουν παίξει σε επίπεδο έτσι, εθνικό. Και ο Αθλητικός Όμιλος Μεσημβρίας είναι η νίκη που πέτυχε σε βάρος του Αξιού Βαλμάδας και 1 βαθμό έχουν οι Κανονιέριδες και 0 βαθμούς ο Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου, συγγνώμη, το έκανα, το χάλασα τελείως, και η Ένωση Ανθοκήπων Καρατάσου, 0 βαθμοί. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική είπαμε με συμβρία Αξιός 2-1 και δεύτερη αγωνιστική ο Αξιός έκανε νίκη, υποδέχτηκε το Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου, επικράτησε 2-0. Έχουν πάρει νέο προπονητή από 16 Αυγούστου, τον Απόστολο Μπαλάσκα, και το κριτήριό τους, ο άνθρωπος αυτός, έχει κάνει από όπου έχει περάσει σε ακαδημίες ανάπτυξη. Δεν είναι πάνω σε αυτό που λέμε ελές, ότι ξεκίνησαν
παρόλες τις 9 απουσίες, με 4 συν ένα παιδί που μπήκε αλλαγή 15 ετών. Μπράβο. 5 παίκτες 15 ετών. Μακάρι να συνεχίσουν οι άνθρωποι πάνω σε αυτό το μοντέλο που έχουν. Έχουν και ύμνο. Ναι, αμέ, έχουν ύμνο, ο οποίος είναι επίσης εντυπωσιακός. Σε μουσική και στίχους του Μανώλη Παπούλια. Παίζει τρομπέτα ο Νίκος Κυπουρός. Μπουζούκι, ύμνος με μπουζούκι. Ύμνος, κανονικός. Ο Μάκης Γκότζικας. Τραγούδι και κιθάρα ο Μανώλης Παπούλιας. Και δεύτερη φωνητική κάνει... Α, κάνουν ο Αντώνης και η Νίκη. Πάμε! Άξιος ή αξιός. Ναι. Άξιοι οι πραγματικά άνθρωποι. Μπράβο. Να συνεχίσουν έτσι, να επενδύουν στα νέα παιδιά και να το απολαμβάνουν. Αυτό, να το ευχαριστούνται μωρέ. Ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι.